it's been digging out. Together, I'm speaking with young people about the company of the future of Europe. Yesterday, we had an excellent meeting, us and Anna Giannopoulou, who used to be also back in the years 2000. Austria and Greece being very close to each other in all the aspects of the European agenda, but also of our bilateral relations. So I welcome her in Athens, rainy Athens, unfortunately, not sunny Athens, but nevertheless, a very welcoming Athens to a very good friend. Είχαμε την ευκαιρία με την ομόλογό μου να συζητήσουμε όλα τα θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στη γειτονιά μας, τις εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είχα την ευκαιρία να την ενημερώσω για την ελληνογαλλική συμφωνία που κυρώθηκε χθες από τη Βουλή, καθώς και να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν και την Αυστρία και την Ελλάδα με τον ίδιο βαθμό, θα έλεγα, είναι το θέμα της διεύρυνσης της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να προχωρήσει γρήγορα το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία και να συνεχίσει η ενταξιακή πορεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Για την εμπέδωση και τη διαμόρφωση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι απαραίτητες οι τρεις προϋποθέσεις για αυτή την πολιτική. Η πρώτη προϋπόθεση έχει να κάνει με την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Η δεύτερη προϋπόθεση έχει να κάνει με την σωστή κατανομή του βάρους της μετανάστευσης. Και η τρίτη προϋπόθεση έχει να κάνει με το διατήρηση του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της Ένωσης. Βασιζόμενοι στις επιτυχίες που είχαμε τον τελευταίο χρόνο, την αντιμετώπιση του COVID, το πακέτο ανάκαμψης και το Next Generation EU, σήμερα με την Καρολίν θα μιλήσουμε με νέους ανθρώπους σε λίγο για το μέλλον της Ευρώπης. Τώρα που έχει ξεκινήσει λοιπόν η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, παρακινούμε και προσκαλούμε όλους να συμμετάσχουν μέσα από την πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, ώστε το μήνυμα να μην είναι ένα μήνυμα που θα έρθει από τις Βρυξέλλες προς τις πρωτεύουσές μας, αλλά είναι μήνυμα από τους πολίτες μας προς τις Βρυξέλλες για το ποια Ευρώπη θέλουμε. It's my first time and I even dare to say that now in Athens. I'm very happy that I brought the rain. It seems to become a tradition that when I'm going to countries where there's not so much rain than in my hometown or especially in Salzburg, it brings luck. I hope that this will be the case for this visit also. Thanks for the very warm welcome. Να σας πω ότι αυτό ήταν ιδιαίτερα συνδυασμός σημασίας για μας. Βλέπω ότι όλοι πια μπορούμε να κάνουμε χρήση της ψηφιακής εποχής στην οποία έχουμε μπει και χαίρομαι ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Machen zu können. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στο θέμα των μεταναστών, των παρανόμων και μη μεταναστών και του τεραστίου προβλήματος το οποίο έχουμε και εσείς και εμείς. Δεν σας κρύβω ότι το ταξίδι μου στην Ελλάδα είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου ταξιδιού που πήγα σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν εξωτερικά σύνορα για την Ευρώπη. Έχουμε εξωτερικά σύνορα, πρέπει να τα προστατεύσουμε, πρέπει να αναπτύξουμε σχετικές πολιτικές και πρέπει να ξέρουμε ότι οι πολιτικές αυτές δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων ή ανθρώπων, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και χρήση όλων αυτών των μέσων τα οποία προσφέρει η τεχνολογία, όπως drones, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Η Κομισιόν πραγματικά πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την έννοια εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε σχέση με την Τουρκία, η οποία θα πρέπει να καταλάβει ότι εμείς θεωρούμε την Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγυητής αυτής της πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Αυστρία πάντοτε θα υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει η Ελλάδα. Το θέμα
του αντισημιτισμού. Εμείς έχουμε αναπτύξει στην Αυστρία μία ίδια πολιτική για αυτό το θέμα και χάρηκα που και ο Υπουργός το έλαβε αυτό υπόψη σοβαρά και μου είπε τις δικές του τις πρωτοβουλίες.